Η παράσταση έχει χαρακτηριστεί μάθημα ελληνικής ιστορίας παλαιότερης αλλά και σύγχρονης, αλλά φαντάζομαι πολύ περισσότερο πρόκειται για μια παράσταση που μιλάει για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Θα ήθελα να σε ρωτήσω ποια ήταν η αφορμή που έγραψες μαζί με τον Γιώργο Γαλίτη αυτή την επιθεώρηση, όπως πολιτική επιθεώρηση από ό,τι φαντάζομαι είναι ο σωστός όρος. Ποια ήταν η αφορμή που έγραψε αυτό το έργο? Θέλαμε λοιπόν να φτιάξουμε μια παράσταση που να μιλάει για το τώρα, να μιλάει για αυτό που συμβαίνει σήμερα στη χώρα μας, και ξαφνικά ήρθαν πολλά στοιχεία μαζί και συνδέθηκαν. Άκουσα εγώ και ο Θανάσης ο Χαλκιάς, ο σκηνοθέτης, ακούσαμε τις μουσικές του Γιώργου. Εγώ είχα στο μυαλό μου να κάνω μια παράσταση πιο διαδραστική, πιο stand-up. Μετά όταν ακούσαμε τη μουσική του Γιώργου, ναι, έχει τέτοια στοιχεία η παράσταση. Μιλάς με το κοινό. Μιλάω σε κάποια νούμερα, σε κάποια σκετσάκια μιλάω, αλλά δεν είναι ο χαρακτήρας της παράστασης και το ύφος της δεν είναι. Ακούσαμε τέλος πάντων τη μουσική του Γιώργου και είπαμε, τα τραγούδια του Γιώργου, και είπαμε, μάλλον μπορούμε να στήσουμε μια παράσταση που να μοιάζει με επιθεώρηση, με άξονα, ας πούμε, αυτά τα τραγούδια. Αρχίσαμε να μαζεύουμε κείμενα και φτάσαμε στη μορφή της παράστασης όπως έχει σήμερα. Ποιο ήταν το ερέθισμα? Το ερέθισμα είναι όλη αυτή η ξεφτύλα που ζούμε. Όλοι αυτοί, ναι, όλοι σήμερα. Τα τελευταία 4-5 χρόνια είναι πολύ πιο έντονο αυτό που ζούμε. Τα μνημονιακά χρόνια λες. Ξέρεις, ναι, τους δίνουμε χαρακτήρα και τους έχουμε δώσει κάποιες λέξεις για να μπορούμε ίσως να συνεννοιόμαστε και για να αγκιστρώνεται το μυαλό μας χρονολογικά. Αυτό που ζούμε είναι ένας φασισμός, είναι μια προκάλυπτη χούντα, είναι ένα πράγμα. Εγώ το λέω, μόλις τελειώνουμε κάθε βράδυ την παράσταση, λέω, καλή μου φίλη, μετά το καλή χούντα να έχουμε. Ζούμε μια χούντα. Αυτό που ζούμε είναι χούντα. Είναι μια οικονομική χούντα, είναι μια απροκάλυπτη επιβολή που έχει μια σφραγίδα που λέγεται Ελληνική Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Και συμβαίνει και σε άλλα μέρη αυτό. Υπάρχει ένα γενικότερο έλλειμμα δημοκρατίας, το οποίο ενδύεται έναν κοινοβουλευτικό, μια δημοκρατισμό. Είναι φασισμός. Απλώς η ιδιαιτερότητα νομίζω της χώρας μας είναι ότι δεν γίναμε ποτέ κράτος, δεν γίναμε ποτέ μια κοινωνία που να είχε τέτοιου είδους δομές που ο πολίτης να απολαμβάνει κάποια αυτά που ένα κράτος πρέπει να του προσφέρει. Και δυστυχώς εμείς το συνηθίσαμε και αυτό σαν πολίτες. Και γίναμε πολίτες που δεν θέλουμε τίποτα. Δεν νιώθουμε ότι το κράτος είναι υποχρεωμένο να μας παρέχει κάτι. Άσως γι' αυτό το λόγο έχεις ντύσει την παράσταση και με κείμενα που ξεκινάνε από τον Ξενοφόντα, τον Θουκυδίδη, έχεις ποίηματα του Λιβαδίτη και ακόμα ακούγονται ζωντανά εκτελέσεις ποιημάτων του Μαγιακόφσκι, του Μπρέχτ, του Έλιοτ. Δεν θα μου πεις πώς κολλάνε όλα αυτά στο μυαλό σου και στην παράσταση, βέβαια. Όλα αυτά τα υλικά της παράστασης έχουν να κάνουν γενικότερα με την εξουσία και πώς διαχρονικά υπάρχει αυτό το πολυκέφαλο τέρας και το πολυπρόσωπο τέρας και το αυτό το τέρας που μεταμφιέζεται με πάρα πολλές μορφές και τυρανάει τις ζωές μας και τις ψυχές μας, και πώς επιτέλους, αν μπορούμε και αν θέλουμε, νομίζω το θέλουμε είναι μια καλή λέξη, ένα καλό ρήμα, αν θέλουμε να χειραφετηθούμε από αυτό, αν θέλει αυτό το πλάσμα, το ανθρώπινο πλάσμα, αν έχει αποφασίσει να θελήσει ότι δεν γουστάρει, ρε παιδί μου. Δεν γουστάρω, ρε φίλε, να με εξουσιάζεις. Δεν γουστάρω. Γουστάρω να πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου. Θα μου πεις, το έχουν πει αυτό και το έχουν πει και έχουν χυθεί ποτάμια αίματος. Ναι, θα συμφωνήσω. Ο καθένας, λοιπόν, εκεί που τάχτηκε. Μετά τη μεταπολίτευση, η συντηρητική πλειοψηφία των καλλιτεχνών και των διανοουμένων εκείνης της εποχής, μετά το 1974 μιλάω δηλαδή, έταζαν τον εαυτό τους αυτό που ονομάζεται λαϊκό κίνημα κλπ. Έκτοτε έχουν περάσει πολλά χρόνια, δεν ισχύει πια το ίδιο πράγμα και για τους καλλιτέχνες και για τους διανοούμενους. Οπότε η δική σου θέση για τη θέση του διανοούμενου στο σύγχρονο κόσμο ποια είναι? Δεν γίνεται άλλο να κάνουμε τις πάπιες.
Γιατί το 80% των συναδέλφων μου, αυτό λέγαμε, είδες το και με τον Κωνσταντίνο τώρα, κάνουμε, δηλαδή αυτή τη στιγμή τι κάνει ο καλλιτεχνικός κόσμος στην Ελλάδα, ό,τι έκανε και στη Χούντα. Ό,τι έκανε και στη Χούντα. Για, μένει στον κόσμο του να απολαμβάνει τα πλεονεκτηματάκια του, ό,τι μπορεί, να τις καπουλάρει, να βγάλει ένα μεροκαματάκι, να περνάει καλά και κατά τα άλλα κάνει κοκοκό, παπαπά, νιάου νιάου, κάνει τα κατοικίδια, κάνει διάφορα κατοικίδια ζώα. Δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Θα γυρίσουμε όταν θα γεράσουμε. Γιατί και για μένα έρχεται αυτό. Όταν θα γεράσουμε λοιπόν, θα γυρίσουμε πίσω και θα λέγαμε, ρε φίλε, τι έκανες τότε. Τι έκανες τότε που αυτοκτονούσαν άνθρωποι, που πεθαίναν άνθρωποι, που αυτό το παιδί τώρα κάνει απεργία πείνας και αυτό το ξεφτυλισμένο. Ναι, αυτό το ξεφτυλισμένο πολιτικό σύστημα, τι κάνει. Τι κάνει. Θα γυρίσουμε λοιπόν τότε και θα λέγαμε, φίλε ποιητή, τι έκανες τον καιρό σου. Και η απάντηση που θα δώσουμε ή θα είναι, επειδή είμαστε μια ζωή κότες, θα είναι μια κοτίσια απάντηση, τι να κάνω, ή θα πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να φτύσουμε τη μούρη μας. Εγώ δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Δεν το αντέχω, δηλαδή δεν μπορώ να συνθηκολογήσω με αυτόν τον απόλυτο φασισμό που ζούμε και δεν γίνεται τίποτα. Και να παίζω musical, να παίζω μπουλβαράκια, να λέω λα 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 λα, να πάω σε μια παραστασούλα να κάνω ή κάτι άλλες παραστάσεις που ενδύονται ένα απίστευτο καλλιτεχνικό ένδυμα και έχουμε μια τέχνη που αυτοχειροκροτιέται, αχ λέει κάτι αισθητικούρες, κάτι και κάνουμε, παίζουμε ξέρω εγώ τη μοναξιά του ανθρώπου στο αστικό τοπίο, χεστήκαμε για τη μοναξιά της ψυχής στο αστικό τοπίο. Δεν, εδώ πεθαίνουν άνθρωποι, δεν έχουν να φάνε άνθρωποι. Ξέρεις όμως ο καθένας έχει την προσωπική του ευθύνη. Δηλαδή, διάβασα κάποια στιγμή ότι εσύ αρνήθηκες μια διαφήμιση 200.000 ευρώ ενώ χρωστάς. Ναι. Ισχύει. Ναι. Ισχύει. Το κάνεις. Γιατί δεν μπορούσα να διαφημίζω τράπεζες. Εάν σήμερα έρθει ένας αξιοσέβαστος συνάδελφός μου, δεν θέλω να πω το όνομά του γιατί ξέρεις, γύρονται ξαφνικά. Αλλά είναι ο επίσημος διαφημιστής αυτής της τράπεζας επί 15 χρόνια. Αλλά είναι παντού. Είναι γιατί έχει επιλέξει να είναι καλός. Εγώ δεν μπορώ να είμαι καλός. Δεν γίνεται να πεθαίνουν άνθρωποι δίπλα μου και εγώ να κάνω τον καλό. Επειδή λοιπόν μου είπες και αυτό, ναι, αν ερχόταν αυτή η τράπεζα σήμερα και μου δίνει πάλι αυτά τα λεφτά, μάλλον θα την έκανα. Ένας φίλος μου ξέρεις τι μου είπε. Γιατί ρε μου λέει, δεν τα πήρες αυτά τα λεφτά, να δώσεις 10.000 στην Greenpeace, 10.000 στο χαμόγελο του παιδιού, 10.000 εδώ, 10.000 εκεί και να δώσεις 10.000 στην αδερφή σου που είναι άνεργη ηθοποιός με δύο παιδιά και να κρατήσεις και εσύ μερικά λεφτά και οι απόψεις σου να είναι απόψεις σου. Αφού ψέματα είναι όλοι οι ρόλοι που κάνεις, όλα τα αυτά και να βγαίνεις επειδή έχω και ένα πλεονέκτημα, ας το πούμε έτσι, επικοινωνιακό και η άποψή μου για την τράπεζα να είναι οι ίδιες. Εγώ είμαι στα δικαστήρια με τις τράπεζες. Όχι, δεν φοβάμαι. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Δεν γίνεται άλλο να φοβόμαστε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι θρασίδηλοι, ρε παιδί μου. Βέβαια, είναι ένα πάρα πολύ καλοστημένο πράγμα αυτό η κοινοβουλευτική δημοκρατία και έχουν δυστυχώς κατεβάλουν τους μπάτσους μας πλακώνουν στο ξύλο. Τέλος πάντων. Φαντάζομαι ότι στην παράσταση δεν έρχονται μόνο άνθρωποι που συμφωνούν με τις απόψεις σου, έρχονται και αυτοί που διαφωνούν. Θα ήθελα να μου πεις λοιπόν ποιες είναι οι αντιδράσεις του κοινού, πώς τις βιώνεις εσύ ως ερμηνευτής και ως συγγραφέας. Εδώ θα ήθελα στην κουβέντα μας να καλωσορίσω έναν. Έχω 2-3 καλεσμένους. Έχω φέρει 2-3 καλεσμένους. Αν δεν σε πειράζει, έχω 2-3 καλεσμένους που μπορούν να μπουν στη συζήτησή μας. Είναι πρόσωπα ακαταξιωμένα, ευυπόληπτα και μπορούν έτσι να δώσουν έναν άλλο τόνο στην κουβέντα μας. Πείτε μου σας παρακαλώ, τι θέλετε, τι ρωτήσατε. Μπορούμε να... Διαφορούμε τις απόψεις σου, δεν το πιστεύω. Κοιτάξτε να δείτε, καταθέτουμε μία δουλειά, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για αυτή τη χώρα. Λοιπόν, εάν κάτσουμε και απαριθμίσουμε αυτά εδώ τα ονόματα, είναι ανατριχιαστικά. Είναι ανατριχιαστικά. Είναι πιόνια. Πιόνια, όπως είναι εδώ, αυτό το πράγμα είναι. Χαρτάνθρωποι.
που απλώς είναι πλούσιοι, που υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους και τα συμφέροντα των αφεντικών τους. Αυτό είναι αυτά εδώ, ανδρίκελα. Και έτσι είναι και στην παράστασή μας. Εγώ θα ήθελα το κοινό μου να είναι δεξί. Mm-hmm. Θα ήθελα να είναι δεξί, γιατί πιστεύω ότι πέρα από ένα κορμό που αυτό το ξεφτυλισμένο Πασόκ έχει βολέψει και κονομάνε ακόμα και σήμερα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που κονομάνε λεφτά αυτή τη στιγμή, όπως και η προδοτική αυτή, για μένα η δεξιά είναι μια προδοτική κατάσταση στην Ελλάδα και το λέω μέσα στην παράστασή μου. Υπάρχουν άνθρωποι που κονομάνε από αυτή την ιστορία. Αυτοί λοιπόν είναι αμετακίνητοι, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να συνδιαλλαγείς μαζί τους. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που στείλανε εξορία το Λιβαδίτη. Αυτοί στείλανε εξορία το Λιβαδίτη. Αυτοί στείλανε εξορία όλα αυτά τα φωτισμένα ελληνικά μυαλά. Μυαλά της χώρας μας. Τους στείλανε εξορία, τους εκτελέσανε. Λέει, άλλοι δεν μπορούμε, λέει, να μην λέμε εκεί θα μείνουμε στο αριστερά και δεξιά. Ναι, εγώ εκεί θα μείνω. Στο αριστερά και δεξιά. Είναι πολύ σαφές τι είναι. Είναι οικονομικό το θέμα. Λοιπόν, πέραν όμως από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι αμετακίνητοι, υπάρχουν άνθρωποι, απλοί άνθρωποι, οι οποίοι είτε από άγνοια, είτε από παραπληροφόρηση, είτε από διάφορα άλλα στρεβλά πράγματα που μέσα στην ιστορία της χώρας μας έχουν διαδραματιστεί και έχουν συμβεί, αυτοί οι άνθρωποι έχουν κοροϊδευτεί. Εγώ λοιπόν λέω την άποψή μου. Αυτό το πράγμα λέω στην παράσταση. Η παράστασή μου είναι μια αριστερή παράσταση. Μια εντελώς αριστερή παράσταση. Αλλά λέω την άποψή μου και τη λέω με σαφήνεια. Δεν έχω ούτε συμβολισμούς, ούτε υπαινιγμούς, ούτε όλες αυτές τις αισθητικούρες και τις διθενιές. Λέω την άποψή μου πολύ καθαρά. Και μερικές φορές τη λέω με χιούμορ, διασκεδαστικά, αστεία, με πολύ πλάκα και μερικές άλλες φορές πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ λοιπόν λέω την άποψή μου και τη μοιράζομαι. Και θα ήθελα πάρα πολύ να την ακούσουν οι δεξιοί. Θα ήθελα να μου πεις ποιοι είναι οι συντελεστές της παράστασης. Κοιτάξτε, υπάρχουν όλοι αυτοί οι συμπροταγωνιστές μου. Είναι συμπροταγωνιστές μου. Υπάρχει ένας εξαιρετικός Ιταλός κωμικός που έχει κάνει την προσευχή του ηθοποιού που λέει να έχει καλά τον Μπερλουσκόνη, ο Θεός να τον έχει καλά, γιατί αν δεν τον έχει καλά, εγώ τι θα κάνω, τι δουλειά θα κάνω, τέλος πάντων. Πέρα λοιπόν από αυτούς τους εκλεκτούς συμπροταγωνιστές μου, έχουμε. Καταρχάς θέλω να σταθώ στην εξαιρετική σκηνοθεσία του Θανάσης του Χαλκιά που έχει πάρει όλο αυτό το υλικό, το αποσπασματικό και το διαφορετικό μεταξύ του και έχει φτιάξει μια παράσταση πολύ ανθρώπινη, πολύ αιχμηρή, πολύ επιθετική, αλλά την ίδια στιγμή πολύ ποιητική, πολύ αστεία, πολύ διασκεδαστική, που δεν είναι πολύ εύκολο πράγμα. Το να συνθέσεις πάρα πολλά διαφορετικά υλικά μεταξύ τους. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θανάση του Χαλκιά για την ψυχούλα του. Για την ψυχούλα του, γιατί όλα τα άλλα είναι δεύτερα και τρίτα. Ο Βασίλης ο Μπαμπούνης δίνει ένα έτσι πιο δυναμικό ροκ χαρακτήρα στην ερμηνεία των τραγουδιών και η Φιλένια Ισπαχή είναι μια εξαιρετική μουσικός απολυμμένη της ΕΡΤ που παίζει βιολοντσέλο. Η μουσική του Γιώργου του Κομπογιάννη εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Δεν θέλω να πω άλλα πράγματα, αλλά το ότι πήρε Μπρέχτ, Μαγιακόφσκι, Έλιοτ, Λασκαράτο και μελοποίησε αυτή τη στιγμή, το 2014, αυτών των τεράστιων Μαγιακόφσκι ποιητών λόγια είναι από μόνο του πάρα πολύ σημαντικό. Και είμαστε τυχεροί που ασκούμε όλοι μαζί αυτή τη δουλειά, που κάνουμε όλοι μαζί αυτή τη δουλειά. Και θα προσπαθήσουμε να την πάμε και σε άλλες πόλεις. Ήδη έχουμε πάει Θεσσαλονίκη και Καβάλα, αλλά θα προσπαθήσουμε ίσως και το καλοκαίρι αν τα καταφέρουμε.